Είστε συντονισμένοι στην Ελεύθερη Ερτόπεν, ακούτε την εκπομπή Ράδιο Παδιέρα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Ζέκιος, στο μικρόφωνο Νίκος Ξηρουδάκης. Συζητάμε σήμερα με τον Νίκο Αδαμόπουλο, Περιφερειακό Σύμβουλο Αττικής με την Αντικαπιταλιστική Ανατροπή και πρώην συνδικαλιστή στο Δημόσιο και του ΣΟΤΑ με τις παρεμβάσεις πυρώσης, και με τον Μάνο Καμπούρη, μέλος του Συντονιστικού της Αντικαπιταλιστικής Ανατροπής και διαχειριστή του ιστότοπου Κρίσης Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας. Συνεχίζοντας τη συζήτησή μας για τον απολογισμό του χρόνου που πέρασε στην περιφέρεια Αττικής και για τον προϋπολογισμό, ανέφερε ο Νίκος Αδαμόπουλος ορισμένα στοιχεία. Μάνο Καμπούρη, ήθελα και τα δικά σου σχόλια. Ναι, υπάρχει μια κυριολεκτικά μνημονιακή πολιτική από δυνάμεις που εκλέχθηκαν στο όνομα του αντιμνημονιακού λόγου και θεωρητικών τοποθετήσεων που διαψεύστηκαν στην πράξη. Είναι τα ποσά που έχουν σπαταληθεί κυριολεκτικά. Ανέφερε κάποια πράγματα, κάποια νούμερα ο Νίκος πριν. Υπάρχουν κι άλλα. Είναι πολλά. Δηλαδή και στη Siemens έχουν δοθεί 3,5 εκατομμύρια και μάλιστα με σκανδαλώδη τρόπο. Και στο χιτά του Λάτσι και για το κλειστό της Νέας Μύρνης που σχεδιάζεται και είναι άγνωστο σε ποιον θα το χαρίσουν, και αυτό όπως χαρίζουν το ΑΚΑ, το ΣΕΦ, τα ένα-ένα τα γήπεδα στο Ολυμπιακό Στάδιο και που έχουν γίνει με το δημόσιο χρήμα. Τα 20 εκατομμύρια που δίνουν για την αναπτυξιακή, που φτιάχνει, η οποία θα λειτουργεί όπως όλες οι αναπτυξιακές με αδιαφανείς διαδικασίες, και πάει λέγοντας. Σε ό,τι αφορά τη Φιλαδέλφεια, υπάρχει ένα ποσό που μπορεί να είναι γύρω στα 25 εκατομμύρια, το οποίο θα είναι για τις προβλεπόμενες υπογειοποιήσεις, και είναι και άγνωστο το ποσό που θα χρειαστεί για άλλα δημόσια έργα, επειδή αυτό που γίνεται στη Φιλαδέλφεια δεν είναι απλά το γήπεδο της ΑΕΚ όπως νομίζουν μερικοί ή όπως θέλει να το προβάλλει αποκλειστικά η πλευρά της ΑΕΚ. Αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει. Να σταθούμε λίγο σε αυτό το σοβαρό θέμα, να πούμε λίγο περισσότερα. Τα γνωρίζεις καλά εσύ. Ναι. Υπάρχει στην περιοχή του Προμπονά και της Ριζούπολης ένα ολόκληρο σχέδιο. Υπάρχουν εκτάσεις οι οποίες είναι αγορασμένες από επιχειρήσεις συμφερόντων Μελισανίδη. Είναι πολλά στρέμματα και προωθείται εκεί συστηματικά ένα μεγάλο εμπορικό κέντρο. Στο πλαίσιο προφανώς των σχεδιασμών που υπάρχουν, να εξαφανιστούν όλες οι μικροεπιχειρήσεις και να υπάρχουν μία σειρά από τεράστια εμπορικά κέντρα τύπου Μολ. Υπάρχει το εκπτωτικό χωριό παραπέρα, το άλλο που σχεδιάζεται στην Ακαδημία Πλάτωνος. Αυτό και πάει λέγοντας, που επιχειρούν μαζί με τις δουλειές, που μαζί με τη δουλειά της Κυριακής, δηλαδή την κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας και όλα τα λοιπά, και ό,τι άλλο χρειάζεται για να κλείσουν τους μικρομεσαίους. Σε αυτή λοιπόν την ευρύτερη περιοχή σκοπεύουν να φτιάξουν ένα τεράστιο εμπορικό και ψυχαγωγικό κέντρο. Τα σχέδια ήδη υπάρχουν, έχουν κατατεθεί στο Δήμο της Αθήνας, τα έχει εγκρίνει ο Δήμος της Αθήνας και προχωράνε. Και υπάρχει και ένα μεγάλο οικόπεδο που κάποτε φιλοξενούσε στις Μοπαθείς, βρίσκεται στο σταθμό του τρένου του Περισσού επί της Ηρακλείου, παραδίπλα από τα γραφεία του ΚΚΕ, το οποίο από την Τράπεζα Πειραιώς, άγνωστο πώς και για ποιο λόγο, ακούστηκε ότι δίνεται στη Μητρόπολη, η οποία Μητρόπολη θα εξαντλήσει κάθε όριο που της δίνει ο νόμος για να το χτίσει. Προβλέπεται μάλιστα εκεί να κάνει και 200 θέσεις πάρκινγκ που πιθανότατα θα χρησιμοποιηθούν ως για να καλύψουν την υποχρέωση που έχει από το νόμο η δικέφαλος συμφέροντων Μελισανίδη. Η δικέφαλος ΑΕ, ναι. Για να έχει και 200 θέσεις πάρκινγκ σε απόσταση ενός χιλιόμετρου από το γήπεδο. Για να επανέλθω όμως στο θέμα με την περιφέρεια, πρέπει να πούμε ότι τα τρία πρώτα χρόνια της θητείας της, ενώ έδωσε τα τεράστια ποσά αυτά που προαναφέραμε στο μεγάλο κεφάλαιο, από την άλλη δεν έδωσε σέντς για άνεργους, για άστεγους, για μετανάστες και πρόσφυγες. Δηλαδή όλους τους ανήμπορους τους άφησε ακάλυπτους εντελώς. Πιο ελεηνός, να το πω έτσι, πιο ελεηνή διαχείριση δεν θα μπορούσε να γίνει. Δηλαδή ακόμη και το κράτος έχει κοινωνικές δαπάνες. Και μάλιστα πανηγυρίζανε την
πρώτη χρονιά που αναλάβανε, ότι εγγράψανε στο προϋπολογισμό 13,5 εκατομμύρια έναντι του 1,5 εκατομμύριου που είχε ως γουρός. Και από αυτά δεν δαπανίσανε τίποτα. Μάλιστα. Και συνεχίζουν το ίδιο βιολί. Κάποιες δαπάνες που πάνε σε κάποιους που έχουν ανάγκη είναι μεταβιβαζόμενες δαπάνες. Δηλαδή εκταμιεύουν ποσά τα οποία τους δίνει το κράτος ως επιδόματα πρόνοιας. Π.χ. σε νευροπαθείς ή κάτι τέτοιες κατηγορίες δηλαδή. Απλά τα δίνει η περιφέρεια, αλλά δεν είναι από τον προϋπολογισμό της. Τα λεφτά του προϋπολογισμού της πηγαίνουν σε όσα είπε και ο Νίκος. Δηλαδή στο μεγάλο κεφάλαιο και σε ρουσφετάκια εκκλησιών, ασχεδίαστα αντιπλημμυρικά έργα κτλ. Μάλιστα. Ναι, επί της ουσίας, δηλαδή αν θέλουμε να συνοψίσουμε, η πολιτική της περιφέρειας, αυτό που λέμε συνεχιστής μια μνημονιακής πολιτικής και συμπαραστάτης και συμβάλλει στην επέλαση του κεφαλαίου στο δημόσιο χώρο, είναι το κεντρικό ζήτημα. Και αυτόν τον ρόλο παίζει και το περιφερειακό και τοπικό κράτος. Από όπου να το πάρουμε, αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Αττικής, μια τεράστια περιοχή, η μισή Ελλάδα στην ουσία, επιδιώκεται και επιταχύνεται ένα μοντέλο, ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, τομεί ας πούμε, οι οποίοι παραδίνονται όλα στο μεγάλο κεφάλαιο, από το παραλιακό μέτωπο με αυτό το μεγάλο πρόγραμμα εκεί πέρα, σε όλο το παράκτιο, από τον Αστέρα Βουλιαγμένη στο Ελληνικό, τα λιπάσματα, το Φαλιβικό Όρμο με τον Νιάρχο κτλ., που στην ουσία ετοιμάζουν ας πούμε μία Ελλάδα, ένα Las Vegas να δημιουργήσουν ας πούμε, μία κατάσταση η οποία θα είναι θέρετρα και ολοκληρωμένες εξευγενισμένες αστικές καταστάσεις, πόλεις μέσα στις πόλεις, ενώ η υπόλοιπη Αθήνα ας πούμε στενάζει μέσα στη φτώχεια, στη φτώχεια που δημιουργεί η κρίση, που δημιουργεί ολόκληρο το σύστημα. Είναι χαρακτηριστικό δηλαδή να τα δεις από τα μικροέργα που ψηφίζονται κατά σωριθών σε όλα τα περιφερειακά συμβούλια, ενώ δίνονται εκατομμύρια για βελτιώσεις αλφατοστρώματος στο Κολωνάκι, στο Μοναστηράκι, στο ιστορικό και εμπορικό κέντρο ας πούμε. Αν πάει κανείς πίσω στην άλλη Αθήνα, στην περιοχή του Ελαιώνα, στον Κολωνό, στα Σεπόλια, θα δεις πραγματικά εκεί πέρα μια άλλη Αθήνα που κανείς δεν δίνει σημασία, διότι εκεί δεν συχνάζουν ούτε VIP, ούτε τέλος πάντων έχουν προς το παρόν συμφέροντα οι επιχειρηματίες, το κεφάλαιο κτλ. Είναι αυτό που λέμε, ότι το διάστημα αυτών των χρόνων εξελίσσεται μια μεγάλη επίθεση του κεφαλαίου στο χώρο, και είναι ένα ιδιαίτερο ζήτημα που εμείς ως αντικαπιταλιστική ανατροπή το έχουμε αναδείξει και θα το αναδείξουμε με μια σειρά πρωτοβουλίες και προστασίας του δημόσιου χώρου, αλλά και ανακοπής όλης αυτής της επέλασης, να μην μείνει τίποτα όρθιο στην περιφέρεια Αττικής, τίποτα όρθιο λέω από τα καπιταλιστικά συμφέροντα και το καπιταλιστικό κέρδος. Μάλιστα, πέρα από αυτά. Μάλιστα, συζητώντας. Ναι, Μάνο, θέλεις να συμπληρώσεις. Ήθελα να προσθέσω λίγο κάτι. Ναι, ναι. Ότι ένα σκάνδαλο, όχι με την κλασική έννοια του όρου, αλλά στην πραγματικότητα για σκάνδαλο πρόκειται, είναι ότι όπως έκανε και ο Σγουρός και είχε κατηγορηθεί από την Δούρου ότι έχει πλεώνασμα πραξίας εξαιτίας του ότι είχε παρκαρισμένα στις τράπεζες 280 εκατομμύρια. Τώρα τα φτάσαν 400. Έχουν φτάσει 400, διαρκώς αυξάνουν το ποσό δηλαδή των αποθεματικών, τη στιγμή που μπορεί να πλημμυρίζουν σε κάθε νεροποντή διάφορες συνοικίες, να υπάρχουν θύματα, τη στιγμή που ο Κηφισός ακόμη έχει ξεκινήσει τώρα δηλαδή να επισκευάζονται από τις πλημμύρες που έχουν γίνει πριν 2 χρόνια. Δηλαδή είναι εγκληματικό να λειτουργούν σαν ιδιωτική επιχείρηση ένα οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, και μάλιστα τον μεγαλύτερο της χώρας. Ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας σχεδόν βρίσκεται στην Αττική. Αυτή η περιφέρεια λοιπόν έχει 400 εκατομμύρια και πλέον αποθεματικό τώρα. Τα χρήματα αφού μαζεύει δίνει στο κεφάλαιο, και από εκεί και πέρα έχει ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, αποδέχεται πλήρως την λειτουργία του οικονομικού παρατηρητήριου, εισήγαγε και ψήφισε αδιαμαρτύρητα το αντίστοιχο κυβερνητικό μεσοπρόθεσμο που είναι αξίωση της Τρόικα, φροντίζει οι προϋπολογισμοί να έχουν πλεώνασμα.
όπως και δεν έχει και ούτε για τα προσχήματα καν κάποιον αντιμνημονιακό λόγο. Δηλαδή ό,τι έλεγε μέχρι να εκλεγεί, το ακριβώς αντίθετο κάνει από τη στιγμή που διοικεί. Και τα χρήματα που βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος παρκαρισμένα, δώρο στο Στουρνάρα. Αυτό είναι γιατί δηλαδή το έκανε και ο Σγουρός, επειδή μετράνε στα αποθέματα του κρατικού ταμείου. Μάλιστα. Θέλουν να τα έχουν εκεί πέρα για να φαίνεται καλύτερη εικόνα της οικονομίας. Μάλιστα, μάλιστα. Τώρα, συζητώντας για την κατάσταση στο τοπικό κράτος, βρίσκεται κανείς μπροστά στον Καλλικράτη, του οποίου μάλιστα επίκειται και η αναθεώρηση, ενός νόμου, ο Καλλικράτης, ένας νόμος που αρχικά ο κόσμος, με ευθύνη και των μέσων ενημέρωσης, θεωρούσε ότι είναι μια προσπάθεια εξορθολογισμού και τέλος πάντων συνένωσης διαφόρων δήμων και διαφόρων υπηρεσιών σε μια λογική χρηστότερης διοίκησης και μείωσης των δαπανών. Στην πορεία όμως είδε ότι εδώ πρόκειται για μια στιγνή και βάρβαρη πολιτική που επηρεάζει τα σχολεία, την παιδεία, τα τμήματα που ενώνονται, την υγεία, τα νοσοκομεία κλπ. Νίκο Αδαμόπουλε, τι έχεις να πεις σχετικά? Ο Καλλικράτης, όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές, στην ουσία ήταν ο πρώτος μνημονιακός νόμος που επιβλήθηκε, και είναι σημαντικό αυτό διότι είναι ένα ακόμα βήμα στην αναδιάρθρωση του τοπικού κράτους, τοπικής διοίκησης, στην κατεύθυνση οχύρωσής του απέναντι στα λαϊκά συμφέροντα και τις λαϊκές διεκδικήσεις. Είναι στην ουσία να μπορέσει να συνδεθεί πιο άμεσα, πιο λειτουργικά στα πλαίσια των αναδιαρθρώσεων του κράτους η σύνδεση με τα ιδιωτικά κεφαλαιοκρατικά συμφέροντα, στην ουσία να συγκεντρώσει και να διαμορφώσει εκείνο το νομικό οπλοστάσιο ώστε να μπορέσει η τοπική διοίκηση και σε περιφερειακό αλλά και σε τοπικό επίπεδο να λειτουργήσει σε μεγαλύτερη και πιο αποτελεσματική σύνδεση με το μεγάλο κεφάλαιο στις συνθήκες καπιταλιστικής κρίσης. Είναι δηλαδή μια βαθιά τομή αναδιάρθρωσης του κράτους συνολικά και στον τοπικό, είπαμε, και στο περιφερειακό, στην κατεύθυνση αυτό. Μεγαλύτερη σύνδεση με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενίσχυση της ανταποδοτικότητας στη λειτουργία των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, φορομπηξία, μεγαλύτερη αυτοτέλεια και εφαρμογή των αντιλαϊκών φορομπηκτικών πολιτικών και οποιαδήποτε προσχήματα και υποτίθεται συμμαζέματος για μεγαλύτερη δημοκρατική επίφαση στις λειτουργίες αυτές είναι τελείως επιφανειακά. Στην ουσία δεν υπάρχουν, ίσα ίσα καταργούν οποιαδήποτε δημοκρατική επίφαση υπήρχε μέχρι σε αυτή τη σημεία, μέχρι αυτή τη στιγμή. Κατά συνέπεια και η κατεύθυνση τώρα, μπορούμε να το συζητήσουμε αν θέλετε, η αναθεώρηση του Καλλικράτη ας πούμε κινείται σε αυτή και σε ακόμα τη δραστική κατεύθυνση, μπορούμε να πούμε δύο λόγια ακόμα. Μάλιστα. Θα συνεχίσει ο Μάνος Καμπούρης μετά από ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα.